Ο Γιώργος Αγγελόπουλος είναι ο νικητής, έβαλε τρεις μπάλες, αλλά βλέπω ότι ο Αναγνωστόπουλος κάνει μία ένσταση. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε το replay, να δούμε τι είναι αυτό στο οποίο αναφέρεται ο παίκτης των μαχητών. Θα το πατήσεις και στο δεύτερο σκαλί. Έτσι νομίζω και το λέω, δεν έκανα. Δεν σου παγώ άμα το έκανες, αλλά νομίζω ότι δεν ακούμπησες. Άμα ακούμπησες, εντάξει. Ηρεμήστε, παιδιά, θέλω την ενέργεια σας, παρακαλώ. Θετική ενέργεια σας, παρακαλώ. Μην το χάνουμε, χθες πήγαμε στους καταράκτες. Τι ωραία που ήταν. Εντάξει, ή παίζουμε με κανόνες ή όχι, ρε παιδιά. Πόσες φορές έχουν φύγει που να ακουμπήσουν το χρώμα εκεί πέρα. Όταν ο σφαλιάρας και πατήσει γραμμή. Άστο. Το άστο, φιλαράκι. Δεν το λέμε για εσάς. Δεν έχει να κάνει. Και εμείς ένσταση τα κάναμε. Αλλά αν κρύθηκε εκεί, το δίνουμε. Δεν κρύθηκε εκεί. Εκεί που κρίνουμε όμως, φίλε, αφού εκεί είναι το πρόβλημα. Μάριο. Δεν κρύθηκε εκεί, αλλά είναι σκαρό γιατί του βάζει. Μάριο. Εσύ έκανε όλου του κανόνε, όλοι εκεί, εγώ, όλοι μα. Εγώ αν δεν είχα κουμπίσει, θα είχα κερδίσει το κοκκινάκι. Εγώ αν δεν είχα κουμπίσει, θα είχα κερδίσει το κοκκινάκι που κλείθηκε στο δευτερόλεπτο. Σίγουρα. Κοκκινάκι. Δεν θα πήγα πιο γρήγορα από εκεί. Εσύ που είσαι πιο δίκαιος, ρε φίλε. Σε αυτό, σε αυτό αν ακούμπαγε. Σε αυτό, αν εγώ δεν ακούμπαγα, θα είχα κερδίσει το κοκκινάκι. Σε αυτό, σε αυτό τώρα. Θα χάναμε, θα χάναμε. Και εγώ, εάν. Θα χάναμε, αλλά δεν θα φτάναμε. Δεν θα φτάναμε σε αυτό το σημείο γιατί θα είχα κερδίσει το κοκκινάκι. Καλό ταξίδι, εντάξει. Εντάξει, πες μου. Θεωρούν ότι κρύθηκε εκεί το παιχνίδι. Αν κρύθηκε εκεί το παιχνίδι, οκ. Okay. Κρύθηκε εκεί, αν κρύθηκε, φύγαμε. Αυτό λέω. Εγώ προσωπικά δεν ψηφίζω να παίξουμε. Αν κρύθηκε εκεί το παιχνίδι, δεν ψηφίζω να παίξουμε. Το χαρίζουμε. Είναι γελίο αυτό το πράγμα. Εσείς τι ψηφίσετε για να το πούμε, για να ξέρουμε. Είναι γελίο αυτό το πράγμα. Τι ψηφίσετε. Με ενδιαφέρει να μην παίξουμε. Ωραία. Έχει την γελίο αυτό το πράγμα. Άσε με του. Επειδή είναι πολύ καθαρή τώρα. Να μάθουμε να χάνουν, ρε φίλε. Βλέποντας λοιπόν το replay, είδαμε ότι ο Γιώργος Αγγελόπουλος όντως δεν πάτησε σε εκείνο το μαύρο ξύλο στο συγκεκριμένο εμπόδιο. Κάτι το οποίο γνωρίζαν οι παίκτες από την αρχή ότι για λόγους ασφαλείας θα πρέπει να γίνει έτσι. Να πούμε ότι υπάρχουν αντίστοιχοι κανόνες σε όλα τα αγωνίσματα που βλέπετε στο Survivor. Κανόνες οι οποίοι έχουν μπει για την προστασία των παικτών, για να μην γίνει κάποιο ατύχημα. Πάνω απ' όλα, η παραγωγή έχει πάντα την ασφάλεια των παικτών ως προτεραιότητα. Οι δύο παίκτες τώρα λοιπόν επιστρέφουν στη μέση του αγωνίσματος και θα ξεκινήσουν από το ίδιο σημείο. Και έτσι, Μάριος και Ντάνος έχουν πάρει θέση. Είστε έτοιμοι? 3, 2, 1. Οι δύο παίκτες θα πέσουν μέσα στο νερό, περνάνε κάτω από τα σκοινιά. Ο Ντάνος ανέβει πρώτος στο τελευταίο εμπόδιο της οροπίας, ο Μάριος όμως πηγαίνει πολύ γρήγορα. Και οι δύο παίκτες θα βγουν μαζί, θα φτάσουν στον τερματισμό. Πρέπει να βάλουν τρεις μπάλες για να κερδίσουν το συγκεκριμένο έπαθλο. Ο Μάριος θα βάλει την πρώτη μπάλα. Ο Ντάνος έκανε ένα λάθος λίγο πριν βάλει η δική του μπάλα στον τερματισμό. Ο Μάριος θα βάλει και τη δεύτερη μπάλα, έχει πάρει ένα καλό προβάδισμα. Ο Ντάνος πρέπει να βάλει τρεις μπάλες, ο Μάριος μία. Ο Ντάνος βάζει μία μπάλα. Ο Μάριος τώρα βάζει και την τρίτη μπάλα και δίνει την νίκη στην ομάδα του 19. Κερδίζουν οι μαχητές.